δυνατές συμμετοχές. Τρεις κολυμπητές κατέβηκαν κάτω από τα 59 δευτερόλεπτα, ανάμεσα τους ο Έλληνας πρωταθλητής. Ο Κολέσνικοφ σαφώς και είναι το μεγάλο φαβορί. Ο Καβέτσκι είναι ο κάτοχος του τίτλου. Αυτοί οι δύο μονομάχησαν χθες στα 200. Νικητής ήταν ο Ρώσος. Μάλιστα στέρισε από τον Καβέτσκι τη δυνατότητα να πάρει το 5ο του χρυσό μετάλλιο σε αυτό το αγώνισμα, σε 200 ήπιο. 100 ήπιο των ανδρών, με τον Απόστολο Χρήστου να κολυμπά στην τρίτη διαδρομή. Στο 4 είναι ο Κολέσνικοφ ο Ρώσος, το 5 ο Στοκόφσκι ο Πολωνός, το 6 ο Σαμπάσοφ ο Ρώσος, το 7 ο Καβέτσκι ο Πολωνός. Θυμίζω 50-99 το πανελλήνιο ρεκόρ από τα πρωινά προβληματικά για τον Απόστολο Χρήστου. Ο Κολέσνικοφ γυρίζει πρώτος, Καβέτσκι δεύτερος, ο Σαμπάσοφ τρίτος, ο Χρήστου γυρνάει σε 24-48, είναι πέμπτος. Με τον Κολέσνικοφ να έχει πάρει μια αρκετά καλή διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους κολυμπητές. Ο Χρήστου πηγαίνει αρκετά καλά σε αυτά τα τελευταία μέτρα της κούρσας. Ο Ρώσος θα είναι πρώτος, ο Χρήστου μένει τρίτος, είναι τρίτος ο Χρήστου. Και δεύτερος θα είναι ο Καβέτσκι. 49-25 παγκόσμιο ρεκόρ νέων για τον Κολέσνικοφ. 50-67 για τον Χρήστου, που περνάει στον τελικό με πανελλήνιο ρεκόρ και την έκτη καλύτερη επίδοση από τους 8 στον τελικό. Ξανά εδώ η εκκίνηση, ο Χρήστου που έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο πενιντάρι που τον φέρνει στην τρίτη θέση αυτής της κούρσας μαζί με τον Στοκόφσκι. Αυτοί οι δύο έκαναν τον ίδιο χρόνο και μοιράζονται την τρίτη θέση αυτής της ημιτελικής σειράς. Ο Κολέσνικοφ άνετα πρώτο, 49-25, είναι και ο μόνος που κατεβαίνει από τα 50 δευτερόλεπτα. Αλλά η επιτυχία ανήκει στον Απόστολο Χρήστου που καταφέρνει να μπει στον τελικό με 50-67 πανελλήνιο ρεκόρ για τον Έλληνα πρωταθλητή.